Ο νέος διευρυμένος Δήμος Ναυπλίου αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και από την Δημοτική Αρχή δεν υπάρχει προγραμματισμός και χαρακτηρίζεται από ανοργανωσιά, τονίζει με ανακοίνωσή του ο Δημοτικός Συνδυασμός Ναύπλιο η άλλη πρόταση. Ο Καλλικράτης είναι μια αρκετά δύσκολη υπόθεση. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα να προσπαθήσουμε 4 παλαιούς δήμους να τους συνενώσουμε, να συνενώσουμε τις υπηρεσίες και όχι μόνο αυτό, αλλά και να πάρουμε σαν Δήμος Ναυπλιαίων και άλλες υπηρεσίες που παλαιότερα ήταν στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Δεν είναι εύκολα πράγματα να γίνει συνένωση. Για να μπορέσει να γίνει με έναν ομαλό τρόπο χρειάζεται σχεδιασμός και μια προετοιμασία που δυστυχώς δεν τη βλέπουμε αυτήν από την Δημοτική Αρχή. Έτσι δημιουργούνται διάφορα προβλήματα στις υπηρεσίες του Δήμου. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε οι υπηρεσίες που θα στεγαστούν. Δεν γνωρίζουμε οι υπάλληλοι τι αρμοδιότητες θα έχουν, δεν γνωρίζουμε οι δημοτικές επιχειρήσεις πώς και με ποιο τρόπο θα συγχωνευτούν έτσι όπως απαιτεί ο νόμος ο Καλλικράτης. Δημιουργούνται, εμείς έχουμε βάλει κάποιες γενικές αρχές πάνω στις οποίες θα έπρεπε να κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Οι αρχές αυτές τις οποίες έχουμε βάλει είναι ότι πρέπει οι υπηρεσίες να στεγαστούν με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του πολίτη και την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων. Και ένα βασικό θέμα που βάζουμε είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε έναν υδροκεφαλισμό του Ναυπλίου, της πόλεως του Ναυπλίου. Θα πρέπει οι υπηρεσίες να αποκεντρωθούν, οι έδρες των παλαιών καποδιστριακών δήμων να μην απογυμνωθούν τελείως από υπηρεσίες. Εδώ έχουμε ένα σοβαρό θέμα σε σχέση με το Δρέπανο, που δεν έχει ιδιόκτητο δημαρχείο. Πολύ ανησυχούμε μήπως το Δρέπανο γίνει μια νεκρή πόλη από υπηρεσίες στο μέλλον. Ήδη δεν έχουμε αντιδήμαρχο που να προέρχεται από τον παλαιό Δήμο Ασίνης, ενώ όλοι οι άλλοι παλιοί δήμοι έχουν τέτοιους αντιδήμαρχους. Και ένα βασικό θέμα που βάζουμε είναι τον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης, ο κάθε δημότης μπορεί να απευθύνεται στην Δημοτική Αρχή για κάθε δικό του πρόβλημα. Κάθε δημότης μπορεί να έχει ένα πρόβλημα στον τόπο, ένα μικρό πρόβλημα, αλλά αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία, μια επίσημη και θεσμοθετημένη διαδικασία με την οποία ο πολίτης θα βάζει το αίτημά του, το πρόβλημά του. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι το πρόβλημα του κάθε πολίτη να μεταφέρεται εν είδη ρουσβετιού, εν είδη πώς θα βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας κάνει το κατάλληλο ρουσφέτη. Αυτό πρέπει άμεσα να σταματήσει. Και επιπλέον, αυτό που θέλουμε να θέσουμε είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ένας διάλογος για το πώς θα συγχωνευτούν οι δημοτικές επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, τους χρήστες, τους εργαζόμενους στις δημοτικές επιχειρήσεις.